Γεια σας, ονομάζομαι Μάρκο Παρασκευή και σας καλωσορίζω στο 6ο Διεθνές Συνέδριο για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας. Το θέμα της εισήγησής μας είναι ζητήματα σχολικής εξαποστάσεως εκπαίδευσης, απόψεις εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Η επίσημη και μαζική εφαρμογή της σχολικής εξαποστάσεως εκπαίδευσης στην Ελλάδα δεν στηρίχθηκε σε κάποιο αναμενόμενο νομοθετικό πλαίσιο, αλλά στις ιδιαίτερες και επίγουσες συνθήκες που κλήθηκε να αντιμετωπίσει η χώρα λόγω της πανδημίας COVID-19 με το έκτακτο κλείσιμο των σχολικών μονάδων κάθε βαθμίδας. Μάλιστα, σύμφωνα με την UNESCO, το 87% του παγκόσμιου μαθητικού πληθυσμού επηρεάστηκε από το κλείσιμο των εκπαιδευτικών δομών και οι εκπαιδευτικοί κλήθηκαν να συνεχίσουν την παροχή εκπαίδευσης στους μαθητές τους σε ένα πλαίσιο έκτακτης ανάγκης, εσπευσμένα, δίχως τον απαιτούμενο σχεδιασμό, δίχως προσαρμοσμένο στις ανάγκες μαθησιακό υλικό, εφαρμόζοντας την εξαποστάσεως στη διδασκαλία με χαρακτήρα προαιρετικό τόσο για τους ίδιους όσο και για τους μαθητές τους. Θέλησαμε λοιπόν να διερευνήσουμε τις απόψεις τους αναφορικά με την εφαρμογή της σχολικής εξαποστάσεως εκπαίδευσης υπό τις έκτακτες συνθήκες που αυτή υλοποιήθηκε. Συγκεκριμένα τέθηκαν τα εξής ζητήματα. Κατά πόσο οι εκπαιδευτικοί ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα και τα νέα δεδομένα, τι είδους δυσκολίες αντιμετώπισαν, τι προτείνουν για μια μελλοντική και αποτελεσματική εφαρμογή της εξαποστάσεως εκπαίδευσης, και κατά πόσο αυτή υπό τους όρους και τις συνθήκες που πραγματοποιήθηκε κατάφερε να ανταποκριθεί στο αίτημα των καιρών για ισότιμη πρόσβαση, ίσες ευκαιρίες και συμπερίληψη όλων των μαθητών. Αναφορικά με τη μεθοδολογία της έρευνας, να τονίσουμε ότι ο σκοπός της ήταν να υπάρξουν βελτιώσεις σε τυχόν μελλοντική ανάγκη για εφαρμογή της ή ακόμα και στην προοπτική συστηματικής εφαρμογής της ένα πλαίσιο συμπληρωματικής εκπαίδευσης. Όσον αφορά τη μέθοδο συλλογής δεδομένων, επιστρατεύσαμε το ανώνυμο ρυθματολόγιο σε ηλεκτρονική μορφή. Το δείγμα μας αποτέλεσαν 120 εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και η διάρκεια έρευνας ήταν από 26 Τετάρτου έως 26 Πέμπτου 2020, περίοδο που επαναλειτουργούσαν τα σχολεία. Για την περιγραφική παρουσίαση και την στατιστική επεξεργασία των δεδομένων, χρησιμοποιήσαμε το λογισμικό SPSS. Μέσω αυτού, μάλιστα, αναζητήθηκε ύπαρξη συνάφειας ώστε να αναδειχθούν εξαρτήσεις μεταξύ βαθμίδας εκπαίδευσης και ζητημάτων της εξαποστάσεως εκπαίδευσης. Συγκεκριμένα, ο έλεγχος ύπαρξης συνάφειας έγινε με το H2 τεστ σε επίπεδο σημαντικότητας 10% και όπου υπήρχαν αμφιβολίες, χρησιμοποιήσαμε για την επαλήθευση την ακριβή δοκιμασία του Fisher. Ως προς τα χαρακτηριστικά του δείγματος, το 33,3% υπηρετεί στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, το 66,7% στη δευτεροβάθμια, το 77,5% των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας διαθέτει πιστοποιημένη γνώση χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή, ενώ από τη δευτεροβάθμια το αντίστοιχο ποσοστό ανέρχεται στο 85%. Αντίστοιχα, το 82% των ΜΕΝ και το 87% των ΔΕ απευθύνεται σε μεικτές τάξεις, τις οποίες φοιτούν μαθητές με ειδικές ανάγκες αναπηρία ή μαθητές αλλοδαπής καταγωγής ή και τα δύο. Ως προς την παρουσίαση των αποτελεσμάτων, βλέπετε στο γράφημα που είναι στην οθόνη σας το ποσοστό συμμετοχής στην εξαποστάσεως εκπαίδευσης, το οποίο είναι αρκετά υψηλό και δεν υπάρχει κάποια εξάρτηση βαθμίδες εκπαίδευσης και συμμετοχής, όπως αναδείχθηκε από το H2 τεστ. Συγκεκριμένα, το 96,3% από την δευτεροβάθμια εκπαίδευση και το 97,5% από την πρωτοβάθμια εκπαίδευση συμμετείχαν στην εξαποστάσεως εκπαίδευση. Παρατηρήθηκε ωστόσο εξάρτηση βαθμίδας και μορφής εξαποστάσεως εκπαίδευσης, σύγχρονη ή ασύγχρονη. Συγκεκριμένα το 70% των εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας προτίμησε τη σύγχρονη μορφή, ενώ από το πρωτοβάθμιο μόνο το 30%, που είναι διαφορά στατιστικά σημαντική, όπως αναδείχθηκε μέσα από το H2 τεστ ελέγχου. Αναφορικά με τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν οι εκπαιδευτικοί στην εφαρμογή της εξαποστάσεως εκπαίδευσης, αυτές συνοψίζονται στον ελλειπή εξοπλισμό, στη μη εξοικείωση με τις πλατφόρμες, στην απουσία κεντρικού και καθολικού εκπαιδευτικού πλαισίου, στον ελλειπή συντονισμό, στη μη ανταπόκριση των μαθητών λόγω μη εξοικείωσής τους με τις πλατφόρμες, τις εκπαιδευτικές λόγω αδιαφορίας,
στην ψυχολογική επιβάρυνση εκπαιδευτικών και μαθητών λόγω των ιδιαίτερων συγκυριών, στην έλλειψη απαιτούμενου χρόνου για την προετοιμασία των εκπαιδευτικών και την υλοποίηση των μαθημάτων λόγω οικογενειακών υποχρεώσεων, λόγω χάρη φύλαξη ανήλικων τέκνων, στις δύσκολες πλατφόρμες ειδικά για άτομα με αναπηρία. Στο γράφημα που είναι στην οθόνη σας, βλέπετε το πλήθος δυσκολιών στην εφαρμογή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, όπου 0 καμία δυσκολία, 1 μία δυσκολία και ούτω καθεξής. Η επικρατούσα τιμή είναι το 4 και φαίνεται, σύμφωνα και με το χ2 τεστ, ότι δεν υπάρχει κάποια συνάφεια εξάρτηση μεταξύ βαθμίδας και δυσκολίας, αλλά οι δυσκολίες είναι περισσότερο, θα λέγαμε, ατομικό χαρακτηριστικό. Στους εκπαιδευτικούς που συμμετείχαν στην έρευνα, τέθηκε το ερώτημα αν έστω και από αυτές τις δυσμενείς συνθήκες, με τις όποιες αδυναμίες και παραλήψεις, θέθηκαν οι βάσεις για εφαρμογή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, είτε ως επικουρικού μέσω της διαζώσης εκπαίδευσης, είτε ως έκτακτης εφαρμογής, όπως σήμερα. Η πλειοψηφία των συμμετεχόντων έδωσε θετική ανατροφοδότηση, με τα ποσοστά να κυμαίνονται στο 26,7% για το αρκετά, 35% για το πολύ και 9,2% για το πάρα πολύ στην κλίμακα Likert. Ωστόσο, οι εκπαιδευτικοί τόνισαν ότι απαιτούνται βελτιώσεις στην όλη διαδικασία και οι προτάσεις τους μπορούν να συνοψιστούν στα εξής: καθολική οργάνωση σχετικού εκπαιδευτικού πλαισίου και μέρημνα για μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες αναπηρία και μαθητές αλλοδαπούς, ώστε να διασφαλιστεί η συμπερίληψη όλων των μαθητών και η κάλυψη των εκπαιδευτικών τους αναγκών. Επιμόρφωση εκπαιδευτικών στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση και λύση διδακτικής και παιδαγωγικής μεθόδους εφαρμόσιμων σε αυτήν, ενημέρωση μαθητών και κηδεμόνων τους για τη λειτουργία της εξ αποστάσεως, παροχές σε εξοπλισμό και υπηρεσίες όπου απαιτείται, ύπαρξη νομοθετικού πλαισίου προστασίας των συμμετεχόντων. Στο ερώτημα αναλήφθησαν υπόψη κατά την εφαρμογή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης οι ανάγκες μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες αναπηρία μαθητών διαφορετικής πολιτισμικής ταυτότητας, οι εκπαιδευτικοί σε ποσοστό 52,5% απάντησαν καθόλου και το 37,5% λίγο στο κλίμακα Likert. Δεν υπήρξε κάποια εξάρτηση βαθμίδας ή υπηρέτηση σε μεικτές τάξεις και απάντηση σε αυτή την ερώτηση. Τα συμπεράσματα που μπορούν να εξαχθούν είναι τα εξής, ότι η σχολική εξ αποστάσεως εκπαίδευση αποτελεί μια πολύ υποσχόμενη πρακτική, η εφαρμογή της οποίας δύναται να κατοχυρώσει την ισότιμη πρόσβαση στην εκπαιδευτική διαδικασία και ίσες ευκαιρίες μάθησης για όλους τους μαθητές, σύμφωνα πάντα με τους εκπαιδευτικούς. Ωστόσο, θα πρέπει να διασφαλιστούν δικλείδες ασφαλείας, ορισμένο νομοθετικό πλαίσιο λειτουργίας της, εξασφάλιση απαιτούμενων μέσων, υπηρεσιών και υλικών, όπως προσαρμοσμένο εκπαιδευτικό υλικό, επιμορφώσεις εκπαιδευτικών, προγραμματισμός, προστασία και στήριξη των συμμετεχόντων, για να είναι αυτή αποτελεσματική. Και φυσικά, καθώς πρόκειται για εκπαιδευτική διαδικασία, δεν μπορούν να απουσιάζουν όροι παιδαγωγικής και κοινωνικής φύσεως. Ομολογουμένως, η εφαρμογή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης κατά την περίοδο που η Ελλάδα αντιμετώπισε το COVID-19 αποτέλεσε περισσότερο έκτακτο μέτρο, δίχως την απαιτούμενη διερεύνηση και οργάνωση, με αμφισβητούμενα αποτελέσματα. Οι εκπαιδευτικοί στην πλειοψηφία τους δέχτηκαν να προχωρήσουν σε αυτή την έκτακτη εφαρμογή, έχοντας επίγνωση των ίδιων τους των αδυναμιών, αλλά και των αδυναμιών της όλης διαδικασίας. Άλλοι προχώρησαν συστηματικά, άλλοι λιγότερο συστηματικά σε αυτή την εφαρμογή, γνωρίζοντας όμως τις αδυναμίες τους και τις αδυναμίες της διαδικασίας. Μια διαδικασία που ενδεχομένως στα μάτια της κοινής γνώμης να διέσυρε έναν ολόκληρο κλάδο για τα αμφισβητούμενα αποτελέσματά της. Λόγω λοιπόν των δύσκολων πρωτόγνωρων συνθήκων, επιλέχθηκε μια όχι εις βάθος έρευνα, αλλά περισσότερο μια έρευνα χαρτογράφησης κέριων σημείων της εφαρμογής της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Θα είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον να διερευνηθούν εις βάθος αυτά τα ερωτήματα και άλλα ζητήματα της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης σε μια μεταγενέστερη φάση, όταν θα υπάρχει ένα σαφέστερο πλαίσιο λειτουργίας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον χρόνο σας.